Θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη αποστολή τριήμερη εδώ στην Αντισαμπέμπα στην Αιθιοπία, όπου ενδυναμώθηκε αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία και με την επιστημονική κοινότητα μεταξύ των πανεπιστημίων. Ήδη συζητήσαμε για το Ιπποκράτιο ιδεώδες. Όμνημοι από όλων αητρών και ασκληπιών και υγείαν και πανάκιαν. Υπήρξε και η ορκομοσία των 240 φοιτητών με τον αυθεντικό όρκο του Ιπποκράτη, που ήταν μια συγκινητική στιγμή ομολογουμένως και που σαφέστατα θέλουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Please, everybody stand to celebrate this important moment. Και η προτομή του Ιπποκράτη σε αυτό εδώ το χώρο, αλλά και η φύτευση του Πλατάνου είναι δράσεις του Παγκόσμιου Ιπποκράτιου Ινστιτούτου Γιατρών. Ο κύριος Σπατούλης έχει αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διάφορες σχολές, προκειμένου να αφήνουμε το αποτύπωμά μας εδώ και με αυτόν τον τρόπο να θυμούνται πάντα ότι η Ελλάδα είναι η γη που γεννήθηκε ο πατέρας δυτικής ιατρικής, ο Ιπποκράτης, και βέβαια πάντα να θυμούνται ότι θα μπορούν να έρθουν εκεί για να δώσουν τον αυθεντικό όρκο στο νησί της Κος στην γενέτειρά του. I swear by Apollo the physician, Asclepius and the Aegea, and all the gods and goddesses, that according to my ability and judgment. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για μένα να απαγγείλω τον όρκο του Ιπποκράτη, πραγματικά τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μας, τόσο διαφορετικές συνθήκες για εμάς, σε μια χώρα που τώρα εξελίσσεται. Είναι πολύ συγκινητικό να έρχεσαι σε επαφή με τους συναδέλφους σου και να μοιράζεσαι αυτή τη στιγμή μαζί τους. Dr. Hiot Yenyanus Anilay, Dr. Hiot Mulla Saga. Η ιατρική πρέπει να διέπεται από το ήθος και ακριβώς αυτό είναι το οποίο πρεσβεύει και ο Ιπποκράτης και ο όρκος. Και νομίζω ότι στις μέρες μας είναι πιο σημαντικό από ποτέ να το θυμόμαστε αυτό. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τον κύριο Πατούλη αλλά και όλους τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στην Αιθιοπία αυτές τις μέρες για το συνέδριο του Ιπποκράτη, την εβδομάδα του Ιπποκράτη, και εύχομαι πραγματικά αυτή η επίσκεψη και οι επαφές που είχαν και το μνημόνιο που υπογράψανε, καθώς και τα του programs, να συμβάλλουν να είναι ένα ακόμα λιθαράκι στην πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τους φίλους μας στους Αιθίωπες στον τομέα της υγείας. Όλοι αυτοί οι γιατροί που θα αποχίστηκαν σήμερα θα είναι μέλη του Παγκόσμιου Ιπποκράτη Ινστιτούτου Γιατρών. Οι στόχοι μας πιστεύω ότι επιτεύχθηκαν και προχωρήσαμε σήμερα στην ορκομοσία, στην οποία 240 γιατροί έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη. Αυτή είναι και η ουσία του θέματος, πώς να διαδώσουμε τον όρκο του Ιπποκράτη αυτούσιον όπως ήταν στην αρχαιότητα και πώς να διαδώσουμε τις ηθικές αξίες του μεγάλου δασκάλου της ιατρικής του Ιπποκράτη. Παραβαίνονται δε και ποιορκέονται τα αναντία του τέων. Αποδίδω τον όρκο εκβαθέων και όχι απ' έξω, εκβαθέων 35 χρόνια. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου όσον αφορά σε θέματα του Ιπποκρατικού όρκου. It's a great honor for me. Hippocrates revolutionized the study of medicine, the clinical practice, through scientific research and observation. And with that, he is known as the father of modern medicine. And above all, he is also known as author of the Hippocratic Oath, because his life experience has taught many of his personality, the way he approached people, the way he treats people that time. So he wrote that specific oath in order for us, this new generation of medical students and medical professionals, to be like him.